φτάσαμε στην ισοπαλία περισσότερο κοντά από ποτέ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, στο μάτι του Ξηροποτάμου με τον Καστρινό, αλλά έγινε πραγματικά το έλα να δει στα τελευταία λεπτά, με γκολ στο 90, στο 92 και στο 95. Μεγάλη νίκη, πρώτο τρίποντο για τους γηπεδούχους στο πρωτάθλημα. Η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τον Δημήτρη Γκαϊτατζή, το ρέφερι της αναμέτρησης, με πρώτο βοηθό τον Μανώλη Παστιάδη και δεύτερο βοηθό τον Πέτρο Ραδίκαλη. Ενδεκάδες για τους γηπεδούχους: ο Γιώργος Σαμαράς, παρέταξες Γιάκα, στο Ημενίδη Δημήτρη, Χαλκίδη 23 Τσιάρα, Κελεσίδη, Τσιχλακίδη, στο ημίχρονο Άρμεν, στη θέση του Άρμεν ο Ουκάη στο 83, ο παίκτης που πέτυχε το χρυσό γκολ στο 92, Μαλώση, Ανδρέας Κιωσές, Κιόρογλου, Λυκίδης, 63 Καλαϊδόπουλος, Πάνος και Ευκαρπίδης. Η ενδεκάδα για τον Ξηροπόταμο. Εδώ χαιρετισμό των δύο ομάδων. Με τα μπλε ο Ξηροπόταμος, με τα άσπρα η Δόξα Αντώνης Καστρινός. Με Μπάμπη Ζεκερίδη στον πάγκο. Και ενδεκάδα του Σκανάκη, Τσάκαλο Μπουντάκη, 38 Ηλιόπουλος, Ουζούνης Γιάντσογλου Τσορούμογλου Φώτης, Κιωσίδης 60 Κοκοτσάκης Μανώλης, Μήτρου Μποσχοψίου 70 Τόσιογλου, Κυριακίδης και Μουρατίδης στο αρχικό σχήμα. Στη θέση του Μποσχοψίου στο 70, όπως είπαμε, μπήκε ο Τόσιογλου, εδώ οι δύο αρχηγοί, για τους φιλοξενούμενους με το νούμερο 6 ο Φώτης Τσορούμογλου, για τους γηπεδούχους με το νούμερο 10 ο Αλέξανδρος Πάνος. Η κλήρωση πριν αρχίσει το μάτς και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα παιχνίδι που μέχρι το 89 ήταν στο 0-0, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν και οι γηπεδούχοι πέτυχαν 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι με συναρπαστική εξέλιξη, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου George Badlock. Και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για τον Ξηροπόταμο, ένα μακρινό σουτ που δεν θα ανησυχήσει τον Κανάκη, τον τερματοφύλακα της Δόξας. Μια προσπάθεια με τον Μποσχοψίου να παίζει δεξιά, η σέντρα τον Αλέξανδρο Μουρατίδη στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι αμυντικοί, το σουτ, η μπάλα θα περάσει out, καλή προσπάθεια στο ξεκίνημα του μάτς για την ομάδα του Καστρινού. Γενικά ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο με μοιρασμένες ευκαιρίες. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή θα κόψουν, η αμυντική σέντρα που έγινε από τον Κιόρογλου. Επίθεση για την ομάδα του Καστρινού, ωραία μπαλιά από αριστερά τώρα προς τον Κιωσίδη. Ωραία η παράλληλη σέντρα του Κιωσίδη, θα περάσει μπάλα από το Μασκαλίδη, χάνεται η ευκαιρία. Σάββας Κυριακίδης θα εκτελέσει ένα φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιάκι από τον προωθημένο Μποσχοψίου, η μπάλα πέρασε out. Ένα corner με τον Λυκίδη για τον Ξηροπόταμο, δεύτερο δοκάρι, πέρασε η μπάλα εκεί από τον στο Ημενίδη, κατέληξε out. Νέα προσπάθεια από αριστερά και πάλι με Κιωσίδη για τον Καστρινό, ωραία η μεταβίβασή του. Πάει ο Κυριακίδης από πλάγια, θα κάνει τη σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή με τον Αλέξανδρο Μουρατίδη από κοντά. Θα στείλει την μπάλα out, η καλύτερη φάση του Καστρινού στο πρώτο ημίχρονο. Απάντηση από τον Ξηροπόταμο με τον Λυκίδη, ωραίο κόψιμο της μπάλας, δίνει στον Ευκαρπίδη το σουτ, η μπάλα φτάνει στον αρχηγό στον πάνω, πολύ καλή επέμβαση από τον Κανάκη, θα διώξει την μπάλα με το πόδι σε κόρνερ. Καλή στιγμή και για τον Ξηροπόταμο, αυτή είναι η καλύτερη φάση του Ξηροποτάμου στο πρώτο ημίχρονο, του Αλέξανδρου Μουρατίδη για τον Καστρινό και του πάνω για την ομάδα του Ξηροποτάμου. Το 0-0 παραμένει. Κόρνερ με τον πάνω από αριστερά για τον Ξηροπόταμο. Δεύτερο δοκάρι, δύσκολα ο Κανάκης με το ένα χέρι θα πετάξει την μπάλα σε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά που πάει να εκτελέσει ο Λυκίδης. Λυκίδης εκτελεί και πάλι ο Κανάκης με γροθιές από μακρύνη. Μπάλα και πάλι στα πόδια του Λυκίδη. Λυκίδης ωραία προσποίηση. Θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ανδρέας Κιωσές προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει, θα περάσει out. Ένα φάουλ για την ομάδα του Καστρινού. Εκτελείται, απομακρύνουν η αμυντική Τσορούμογλου. Πήγε να παίξει πλάγια, θα γίνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Ζιάκα. Το 0-0 παραμένει. Τσάκαλος, ωραίο ανέβασμα από δεξιά. Θα κάνει την πάσα Γιάντσογλου. Θα κάνει ένα μακρινό σου. Το κεντρικό αμυντικό προωθήθηκε σε αυτή τη φάση. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Εδώ πιέζει ψηλά με το Μαλώση ο Ξηροπόταμος. Ευκαρπίδης θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Δεν προλαβαίνει ο Λυκίδης. Θα χαθεί η ευκαιρία. Και πάλι ο Ξηροπόταμος από δεξιά και πάλι με τον πολύ δραστήριο Ευκαρπίδη. Μπαίνει δυνατά στη φάση, θα τον κόψει εκεί ο Μήτρο, ο Ουζούνης για τον Καστρινό. Εδώ ο Ζούνης που μπήκε δυνατά στη φάση και έκοψε τον αντίπαλο και πάλι επανάληψη κοντά στη φάση. Ο Δημήτρης Γκαϊτατζής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Επιμένει η ομάδα του Ξηροποτάμου, είμαστε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Πάνο. Πάνος ψάχνει διάδρομο να κάνει ένα σουτ, θα το κάνει χωρίς να ανησυχήσει τον Κανάκη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Κελεσίδης από την άμυνα, πολύ καλό μάτσα από τον Κελεσίδη, ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Τελευταία στιγμή και ο Αλέξανδρος Μουρατίδης θα επιστρέψει και θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα λάθος στην άμυνα, Κιωσίδης κερδίζει την μπάλα ο Νικόλας ο Κιωσίδης, ωραία προσποίηση, πάει να μπει πλάγια στην περιοχή, θα κάνει την παραλληλή σέντρα. Τελευταία στιγμή ο Τσιάρας θα απομακρύνει την μπάλα, ωραία κίνηση από τον νεαρό από δεξιά. Επίδεση με τον Πάνο, πάνω σε ένα σουτ
προσπαθώντας να ευνηδιάσει τον Κανάκη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Και έχουμε περάσει σε στιγμιότυπα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνω στην πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο, Λυκίδης θα κάνει το σουτ ο Κανάκης και πάλι σε ετοιμότητα να μπλοκάρει. Ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες, όχι τις πολύ κλασικές, αλλά πάνω κάτω η μπάλα. Ένα ακόμη σουτ με μαλώσει για τον ξηροπόταμο, με διπλή προσπάθεια ο Κανάκης θα σώσει, αφού απέκρουσε και την συνέχεια της φάσης από τον Ευκαρπίδη. Έκανε κεφάλου μετά ο Μαλώση. Εδώ Μαλώση, πολύ καλός. Το σούτ απομακρύνει ο Κανάκης στην επαναφορά. Νέα επέμβαση από τον νεαρό τερματοφύλακα του Καστερινού. Εδώ και πάλι επανάληψη. Και η δεύτερη επέμβαση στο σούτ του Ευκαρπίδη από κοντά. Μένει το 0-0. Έχουμε φτάσει κοντά στο 60. Νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους με το Λυκίδη που πήρε ωραία πάσα. Έκανε το σούτ όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Πάλι από κίνηση του Μαλώση από αριστερά. Ο Πάνος θα κάνει ένα κόρνερ. Η μπάλα περνάει. Δεν διώχνουν οι αμυντικοί. Ευκαρπίδη στα σώματα. Μεγάλη επέμβαση του Κανάκη τώρα στο σούτ του Λυκίδη από κοντά. Ο Καστελινός προσπαθεί να απαντήσει. Ένα γέμισμα, μια κεφαλιά από κοντά τώρα. Απομακρύνει ο Τσιάρας παρά τις διαμαρτυρίες για πέναλτι. Συνέχεια στο μάτι εδώ φέρουμε κοντά και τη λήψη για να δείτε αν υπάρχει στήθος χέρι στο κόψιμο του Τσιάρα. Ο κ. Γκαϊτατζής πολύ κοντά έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάνω σε μια προσπάθεια από αριστερά και πάλι Μαλώση μέσα στην περιοχή. Το σουτ καλή στιγμή εδώ με τον Κιόρογλου. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. Μακρινή μεταβίβαση. Εδώ βγαίνει ο goalkeeper ασυνεννοησία και παραλίγο αυτό το γκολ. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Ζούνι, κατέληξε τελικά corner. Επιμένει με τον Ανδρέα Κιωσέ, ο ξηροπόταμος Κιωσέ, ωραίο φαλτσαριστό σουτ, την μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια, από τον νεαρό, τον Ανδρέα Κιωσέ, αυξάνει την πίεση ο ξηροπόταμος, νέα προσπάθεια και πάλι με Ανδρέα Κιωσέ από δεξιά, παράλληλη σέντρα, Ευκαρπίδης, ένα κλικ πίσω από την μπάλα, χάνεται η ευκαιρία, καλές στιγμές όμως και για τον Καστρινό με τον Αλέξανδρο Μουρατίδη, πολύ καλή επέμβαση από τον Ζιάκα. Δυνατό το σούτ του Αλέξανδρου Μουρατίδη. Ο Ζιάκα κρατάει το 0 άλλη μια φορά. Βλέπετε εδώ, μπαίνει από αριστερά, το ζυγίζει. Καλό το σούτ, αλλά ο Ζιάκα σε ετοιμότητα απομακρύνει την μπάλα. Και πάλι Μουρατίδη βρίσκει χώρο από αριστερά. Ανεβαίνει, νέο σούτ. Είναι η επανάληψη. Διορθώνω μαζί σα βλέποντα τη γνωριότητα. Είχαμε δεύτερο replay σε αυτή τη φάση. Ένα σούτ από τον Γιώργο. Η μπάλα θα περάσει out. Ο Μαλώση ήταν που έκανε το σούτ και η μπάλα πέρασε εκτός. Νέα προσπάθεια τώρα από δεξιά για τον Καστρινό. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή η μπάλα. Ο Ζιάκας εύκολα θα μπλοκάρει. Επιμένει ο Καστρινός. Είπαμε πολλές ευκαιρίες και από τους δύο. Νέα προσπάθεια τώρα θα γίνει μια κάθετη πάσα. Μουρατίδης θα κάνει το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Καστρινού. Ο Ζιάκας ετοιμότητα από μάκρυνε την μπάλα. Ο Άρμεν κάνει μια αλλαγή από την αριστερή πλευρά. Ωραία ο Μαλώση. Η σέντρα από τον Πάνο, τον αρχηγό, περνάει η μπάλα από τον Ευκαρπίδη. Καταλήγει. Ο τι μάτς ήταν στο 0-0 μέχρι το 89 με πάρα πολλές τελικές μπροστά στις δύο εστίες. Ο Πάνος θα κάνει μια σέντρα. Νέα προσπάθεια από τον Κιωσέ τώρα. Θα κάνει το σούτ ο Κιωσέ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Φάουλ με τον Κελεσίδη, τον κεντρικό αμυντικό. Καλά πόδια ο Κελεσίδης, καλή εκτέλεση, αλλά η μπάλα μακριά από την εστία του Κανάκη. Στο χώρο του κέντρου τώρα ένα λάθος. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Προσπαθούν να επιτεθούν από την δεξιά πλευρά. Ωραία η συνεργασία. Θα βγει μια σέντρα, η μπάλα περνάει, διώχνουν οι αμυντικοί του ξηροποτάμου, δεν τελείωσε ακόμη φάση. Συνεχίζεται για τον Καστρινό, φτάνει στον Σάφα τον Κυριακίδη, η μπάλα Κυριακίδη στο σουτ. Ο Ζιάκας, πολύ εύκολο για αυτόν αυτό το σουτ, θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ για τις διαμαρτυρίες του Ζεκερίδη θα δοθεί κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Καστρινού. Και διαμαρτυρήθηκε για την προηγούμενη φάση. Ο Πάνος θα εκτελέσει ένα κόρνερ, κεφαλιά του Τσιάρα. Ο Κανάκης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Δείτε εδώ τώρα από το κόρνερ ο Κανάκης εκτελεί το βολέ. Η μπάλα περνάει καταπληκτικό κατέβασμα από τον Τζορούμογλου για τον Μουρατίδη. Αφήνουμε όλη τη φάση γιατί από το βολέ ο Μουρατίδης σπάει στον Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης, υπέροχο τελείωμα. Η μπάλα στο απέναντι γάμα. Στο 89 παρακαλώ, 0-1 ο Καστρινός με Μανώλη Κοκοτσάκη. Εδώ πολλοί πιστεύουν ότι το μάτς έχει τελειώσει. Αλλά έχουμε πει το ποδόσφαιρο έχει αυτή την άγρια ομορφιά που ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις ένα αποτέλεσμα. Τσορούμογλου καταπληκτικά στον Αλέξανδρο Μουρατίδη. Τέλεια πάσα στο Μανώλη τον Κοκοτσάκη. Υπέροχο τελείωμα στο απέναντι γάμα. 0-1 ο Καστρινός στο 89. Και πάλι Τσορούμογλου, Αλέξανδρος Μουρατίδης. Ωραία προσποίηση. Μένει όρθιος. Πέρασε εκεί από τον Στοϊμενίδη. Έκανε την πάσα. Πολύ ωραίο το πλασί. Έχει ανέβει ο ξηροπόταμος όλος μπροστά για να βρει τον γκολ. Μείναν 3-3 και έγινε το γκολ. Και πάμε τώρα στο 90. Πάνος το βολέ. Απομακρύνει ο Ουζούνης. Τσορούμογλου. Πάει να μπει στη φάση ο Ευκαρπίδης, ένα σούτ από κοντά. Η μπάλα περνάει out. Πάμε στο 91. Προσπάθεια με τον Κοκοτσάκη να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει μια μπαλιά. Βγαίνει ο Ζιάκας από την εστία του, απομακρύνει. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Κοκοτσάκη και η πάσα που έκανε. Και κλέβει την μπάλα ο Κελεσίδης.
Χελεσίδης κρατάει. Βλέπει το μαλώσει. Δείτε κατέβασμα ο νεαρός. Κατεβάζει από τόσο ψηλά την μπάλα και με υπέροχο τελείωμα δοκάρει και μέσα στο 90. Ισοφαρίζει σε 1-1, 91 για την ακρίβεια, ο Ξηροπόταμος με τον Μάριο Μαλώση. Πολύ ωραίο γκολ από τον νεαρό. Σαραντάρα παλιά από το κεντρικό αμυντικό, το Κελεσίδη, καταπληκτικό κατέβασμα. Βλέπετε εδώ και το σουτ στην απέναντι γωνία, δοκάρι και μέσα. 1-1 ο Ξηροπόταμος. Να βλέπουμε και τα γένια μας. Τα γένια μας εξαιρετικά τα πλάνα της λήψης εδώ για το υπέροχο τελείωμα του Μαλώση για το 1-1. Και επίθεση τώρα για τον Καστρινό. Προσπαθεί ο Κυριακίδης. Θα χάσει την μπάλα. Ανεβαίνει τώρα με το νούμερο 8. Είναι εκεί ο Μήτρο να κάνει μια προσπάθεια. Μήτρο κρατάει την μπάλα. Δύο παίκτες πάνω του. Κερδίζει ο Καλαϊδόπουλος, ο οποίος ξεκινάει αυτή τη φάση. Πάνος θα πάρει μια κόντρα. Η μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Πάνο. Πάνος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ουκάη. Ουκάη κρατάει. Θα παίξει με τον Τσιάρα. Τσιάρα από δεξιά θα κάνει το σου. Την μπάλα θα περάσει out. Στο 92 χάνεται η ευκαιρία για τον Ξηροπόταμο. Και πάμε 94, ένα λάθος στο χώρο του κέντρου. Κερδίζει ο Στοιμενίδης. Ωραία η μεταβίβασή του στον Ευκαρπίδη. Από εκεί στον Καλαϊδόπουλο. Καλαϊδόπουλος γυρίζει. Η μπάλα στο σώμα του Ουζούνη και από κοντά ο Ουκάη είναι ο παίχτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτη ανατροπή στο 94. Το Ξηροπόταμος 2-1 με τον ποδοσφαιριστή του, τον Ουκάη, που μπήκε αλλαγή, τον Ουκάη, να σκοράρει και να κάνει το 2-1. Σε αυτό χρεώνεται τον γκολ. Θα δείτε ότι λίγο πριν μπει η μπάλα στα δίχτυα, δηλαδή στο Ημενίδης, Ευκαρπίδης, Καλαϊδόπουλος, στο σώμα του παίκτη του Καστρινού που πήγε να διώξει και την μπάλα, νομίζω ο Ζούδες ήταν, και από κοντά έρχεται ο Ουκάη να τη στείλει στα δίχτυα για το 2-1, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Δεν θέλει να κάτσει σοπαλία. 4-90 λεπτά, 4-7-28, 280 λεπτά χωρίς να έχουμε δει σοπαλό αποτέλεσμα στην Α κατηγορία, δεν νομίζω να ξανάγινε μετά από 4 αγωνιστικές. Το γκολ του Γκάι, το 2-1 για τον Ξηροπόταμο, φτάσαμε περισσότερο κοντά από ποτέ στην ισοπαλία. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι με τον Σάβα Κυριακίδη, τελευταίες στιγμές του μάτς, απομακρύνεται η μπάλα, θα σφυρίξει ο Δημήτρης Γκαϊταδής, ουσιαστικά buzzer beater ήταν αυτό το γκολ του Γκάι. Φινάλε αναμέτρησης, Ξηροπόταμος Καστρινός 2-1, η μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους, βλέπετε παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Καστρινού, φινάλε της αναμέτρησης. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στην ομάδα του Ξηροποτάμου και στη δική μου την ομάδα του Καστρινού. Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι γκράγκινιόλ. Ξεκίνησε καλύτερα ο Ξηροπόταμος, είχε κάποιες ευκαιρίες με δικά μας ατομικά λάθη ως συνήθως, λογικό. Να ανοίξει το σκορ, ισορροπήσαμε, πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πολύ καλές οργανωμένες φάσεις. Δεν ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα και δύο γκολ, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν πολύ κλασικές και πολύ ωραίες οργανωμένες φάσεις. Μπήκαμε στο αποδυτήριο με το 0-0. Από εκεί και πέρα όμως κάτι δεν ξέρω, άλλαξε, δεν ξέρω, ίσως έπεσε λίγο ήλιος, ήρθαν τα σύννεφα και δεν βλέπαμε καλά. Μπορεί κιόλας έτσι και εμείς να μην βλέπουμε. Το παίξαμε, αγωνιστήκαν τα παιδιά, τρέξανε και ο Ξηροπόταμος προσπάθησε και η ομάδα δικιά μας. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Αλλά ειλικρινά, δύο πράγματα θέλω να πω. Κάποιες φορές κάνω ερώτηση στον εαυτό μου, αξίζει να είμαστε εδώ? Αξίζει ο συνάδελφος να είναι εδώ? Αξίζουν αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον του Δραμίνου ποδοσφαίρου να είναι εδώ? Ειδικά μετά το γκολ που πετύχαμε, δεν μας έδωσε ούτε ένα φάουλ και θέλω να τα δείξετε στην κάμερα. Η ίδια φάση με την ομάδα του Ξηροποτάμου που πρέπει να αφήσει το πλεονέκτημα, αφήνει πλεονέκτημα, κερδίζουμε την μπάλα, γυρνάει πίσω τη φάση, δίνει φάουλ για την ομάδα του Ξηροποτάμου πάρα πολύ σωστά. Δύο ίδιες φάσεις από τις καθυστερήσεις και μετά ίδιες φάσεις στο κέντρο, δεν μας τις δίνει με τίποτα ο διαιτητής, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και στο τέλος ήταν το αποκορύφωμα που μπαίνω μέσα στα 100 μέτρα, στα 80 μέτρα. Εμείς θέλω και αυτό να το δείξετε, ειλικρινά να το δείξετε. Μπαίνω μέσα, σηκώνω το χέρι στον παίχτη μου και πάω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί όταν τελειώνει το παιχνίδι, όλα τελειώνουν.
Λάθος κάνω εγώ, λάθος κάνουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι είμαστε άνθρωποι. Και πάω να του δώσω το χέρι και από τα 70 μέτρα με βγάζει κόκκινη κάρτα. Με βγάζει κόκκινη κάρτα. Να το ρωτήσω πραγματικά για ποιο λόγο με βγάζει κόκκινη κάρτα. Εγώ έρχομαι να σε δώσω συγχαρητήρια. Ούτε το χέρι με δίνει ο κ. Καϊτατζής και λέει, σας είδα ότι ερχόσασταν επιθετικά. Υπέθυσε ότι ερχόμουν από τα 70 μέτρα επιθετικά και με βγάζει την κόκκινη κάρτα. Συν της άλλης το λέω, ήταν μάρτυρας και ο γενικός μας αρχηγός και κάποια παιδιά, ήρθαν να σου δώσω συγχαρητήρια, τελείωσε το παιχνίδι. Ό,τι έγινε, έγινε, τελειώνει εδώ. Το τελευταίο σφύριγμα είναι αυτό. Και μου λέει, ήρθες επιθετικά και συν της άλλης και ο βοηθός. Κάτι εκφράσεις, δηλαδή ο σεβασμός πιστεύω, παιδιά, είναι το Α και το Μ. Όπως σέβομαι τους οποιουσδήποτε, απαιτώ να με σέβονται. Το να λέει ο καθένας ότι σε είδαμε πως μπήκες επιθετικά από τα 80 μέτρα, ειλικρινά. Θέλω πραγματικά να το δείξετε, παιδιά, να το δείξετε πραγματικά. Αν από τα 80 μέτρα μπορούν και αντιλαμβάνονται ότι ο άλλος έρχεται επιθετικά και πάει να το χτυπήσει, συνάδελφε, εντάξει, οκ, okay, είμαστε μάγοι, είμαστε μάντες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και ξαναρωτάω. Αξίζει να ασχολούμαστε? Για ποιο λόγο να ασχολούμαστε? Για ποιο λόγο να προσπαθούμε? Για ποιο λόγο αυτά τα παιδιά που είναι σε ηλικία του 8, του 9 να δίνουν τα πάντα και να μην παίρνουμε αυτό που αξίζουμε κάποιες φορές? Okay. Άνθρωποι είμαστε, όλοι είμαστε σε άσχημη μέρα. Ξέρω, θα με καλέσουν σε απολογία. Ξέρω, θα με καλέσουν σε απολογία. Αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα. Μπαίνεις να δώσεις συγχαρητήρια και σε αποβάλλει από τα 60 μέτρα ο διαιτητής. Και ο βοηθός λέει, τι με είπε, αδερφέ, ήσουν κοντά? Δεν είμαστε γατάκια εμείς, ξέρουμε πώς μπαίνεις. Εντάξει, παιδιά, αν θέλουν να μιλάμε έτσι κι εμείς στους διαιτητές και οι διαιτητές σε εμάς. Πιστεύω ότι χάθηκαν τα πάντα για μένα προσωπικά. Okay. Σας ξαναλέω, ξέρω θα με καλέσουν σε απολογία. Θα με τιμωρήσουν. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο καθένας έχει το ρόλο του σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μου, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ξηροποτάμου. Τους εύχομαι καλή χρονιά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε διαξιβισμούς, δεν είχε φασαρίες, δεν είχε αυτά. Αλλά ειλικρινά στα τελευταία 7 λεπτά της καθυστέρησης, 6-7 λεπτά που κάθεσε ο ρέφερι, δεν πήραμε ούτε ένα φάουλ, τα οποία ήταν, τα δικαιούμασταν για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εξ αρχής να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Καστερινού για την προσπάθεια και εύχομαι στον Μπάμπη καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της σεζόν. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Μπάμπη. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι. Μάλλον θα διαφωνήσω. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ο Καστερινός ήταν καλύτερη ομάδα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, παρόλο τις ευκαιρίες που χάσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, χάσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν παίζαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, παίζαμε μεγάλα γεμίσματα, κάτι που δεν το είπαμε εξ αρχής να κάνουμε. Παίξαμε ανορθόδοξα, δεν μπορούσαμε να βρούμε φάσεις, έβγαινε ο αντίπαλος στην κόντρα πολύ επικίνδυνα, μας δημιούργησαν και αυτοί αρκετές φάσεις. Και κάπως έτσι πήγε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε στο 85, σε ένα στιγμένο εκεί πέρα, σε μια φάση που ήμασταν αρκετά τυχεροί. Και νομίζω ότι. Βρήκαμε την νίκη, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα και βρήκαμε την νίκη στο τέλος. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την νίκη, ούτε την απόδοση της ομάδας μου. Είναι το χειρότερο παιχνίδι που κάναμε και στα φιλικά και στα τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει. Θέλει πολύ προσπάθεια ακόμα. Εύχομαι να στο μέλλον να είμαστε καλύτεροι και να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα του Καστρινού. Καλή συνέχεια, βράδυ.